Είμαι πλανητικός γεωλόγος. Γενικότερα, σαν τίτλος παγκοσμίως λέγεται και πλανητολόγος, αλλά στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει να το λέμε πλανητικός γεωλόγος. Η αστροφυσική είναι διαφορετικό κομμάτι, εμπλέκεται κατά έναν τρόπο. Ουσιαστικά, πλανητική γεωλογία είναι γεωλογία και αστροφυσική σε συνδυασμό. Βρίσκομαι σε ένα κέντρο της NASA που λέγεται Jet Propulsion Laboratory, βρίσκεται στην Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες. Και εκεί βρίσκομαι στον τομέα πλανητικών ερευνών και ασχολούμαι με το εξωτερικό πλανητικό σύστημα, δηλαδή τους πλανήτες πέρα από το όριο του Άρη και συγκεκριμένα με το Κρόνιο σύστημα, με τους δορυφόρους του Κρόνου και πιο συγκεκριμένα με τον Τιτάνα. Αυτό που ψάχνουμε να βρούμε είναι να χαρτογραφήσουμε αυτές τις επιφάνειες, δηλαδή τους δορυφόρους του Κρόνου, αλλά και τον ίδιο τον Κρόνο, να καταλάβουμε από τι συστατικά αποτελείται. Και κυρίως όλα αυτά πάντα είναι συνδεδεμένα με την έρευνα για την ύπαρξη ζωής και κατά τα πόσο μπορεί να υπάρξει και να διατηρηθεί ζωή σε κάποιο μέρος πέρα από τη Γη. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν πολλοί από τα στοιχεία ή έστω δεν φτάνουν σε εμάς. Εσύ τι εικόνα έχεις για το αν υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες, σε άλλα ηλιακά συστήματα? Ένα σημαντικό τομέας, ο οποίος επικεντρώνεται στην έρευνα της ύπαρξης ή μη ζωής πέρα από τη Γη, είναι η αστροβιολογία. Είναι ένα καινούριο field ουσιαστικά στη δική μας δουλειά, το οποίο εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Υπάρχουν βέβαια τεχνολογικοί περιορισμοί, αλλά βλέπουμε ότι χρόνο με το χρόνο αυτή η έρευνα εξελίσσεται. Έχουμε περισσότερες πληροφορίες από ποτέ σε σχέση με αυτό και σύντομα με καινούριες αποστολές, οι οποίες είναι απαραίτητο να γίνουν και από τη μεριά της NASA αλλά και της ESA, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, περιμένουμε να έχουμε περισσότερες πληροφορίες και άρα περισσότερες ενδείξεις. Αυτό που ψάχνουμε ουσιαστικά είναι να κατανοήσουμε τι γίνεται πέρα από τη Γη, τι γίνεται στο σύμπαν, στο ηλιακό μας σύστημα, στους γαλαξίες. Ένας κεντρικός στόχος της NASA αυτή τη στιγμή είναι οι εξωπλανήτες, οπότε κοιτάμε για ηλιακά συστήματα πέρα από το δικό μας και για πλανήτες που μοιάζουν με τη Γη και περιστρέφονται σε έναν ήλιο, πάλι με την ελπίδα να έχουμε περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τη ζωή. Αλλά κοιτάμε και τα πιο μικρά κομμάτια, όπως είναι οι πλανήτες, όπως είναι οι κομήτες, οι αστεροειδείς, οι δορυφόροι. Γενικά θέλουμε να χαρτογραφήσουμε το σύμπαν. Είσαι μία από τους πάρα πολλούς Έλληνες που δεν έμειναν εδώ να εργαστούν για χύψιο μεγαλόγους, αλλά τελικά μένουν σε μία ξένη χώρα, διαπρέπουν. Πώς αισθάνεσαι με όλο αυτό το φαινόμενο, το οποίο νομίζω ότι συνεχώς εντείνεται? Να πω πως προσωπικά εγώ θα έφευγα έτσι κι αλλιώς. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στο κέντρο που είμαι. Ήθελα να δουλέψω σε ένα εργαστήριο στο εξωτερικό. Το είχα ξεκινήσει ήδη από το μάστερ. Οπότε και τέλειες να ήταν οι συνθήκες στην Ελλάδα, πάλι θα έπαιρνα αυτή την ευκαιρία και θα πήγαινα στο εξωτερικό. Από την άλλη, βέβαια, οι συνθήκες δεν είναι καλές στην Ελλάδα σε σχέση με την έρευνα. Δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχουν υποδομές. Είναι πολύ δύσκολη η δημιουργία μιας ερευνητικής ομάδας, έτσι ώστε να μπορείς να εργάζεσαι σε ένα υγιές και παραγωγικό περιβάλλον. Οπότε δεν ξέρω αν είχα την επιθυμία να μείνω, πόσο εύκολο θα ήταν για μένα. Θέλω να μου πεις, αν εσύ που ήθελες να πας και έξω για περισσότερες δυνατότητες, σου δόθηκε αυτή η τροφή, αυτό το κίνητρο, όντας στην Ελλάδα, μεγαλώνοντας εδώ, πηγαίνοντας στο σχολείο εδώ. Η ζωή σου στην Ελλάδα, αν σε όθησε να ψάξεις παραπέρα? Δεν με όθησε η ζωή μου στην Ελλάδα. Με όθησε, νομίζω, το προσωπικό μου θέλω, αυτό που ήθελα να κάνω και δεν το σκέφτηκα στιγμή το πού θα βρίσκομαι, αν θα είμαι στην Ελλάδα ή αν θα είμαι σε κάποια χώρα του εξωτερικού. Απολαμβάνω πάρα πολύ τη ζωή στο εξωτερικό, όπως την απολαμβάνω και στην Ελλάδα. Και πάντα πάω με τις ευκαιρίες που δίνονται και με το καλό εργασιακό περιβάλλον και σίγουρα την καθημερινότητα η οποία μου αρέσει στις χώρες που έχω βρεθεί.